Λαμβάνετε τώρα την ηρεμία σας. Σας βλέπουμε νυχτερινή έξοδο σήμερα. Ναι, είμαστε με φίλους να γιορτάσουμε γενέθλια ενός πολύ καλού μας φίλου. Κάνει και πάρα πολύ κρύο. Ήρθαμε να δούμε την Πετούλα και τη Μαρινέλα. Είμαι πολύ χαρούμενη, έχω πολύ καιρό να βγω. Βλέπουμε και μια αλλαγή στα μαλλιά σας. Πώς το πήρατε έτσι απόφαση? Τα έφερα στο φυσικό μου. Έβγαλε και τις αντάβιες και τα μπαλαγιάζ και όλα. Οπότε ούτε καν δεν βάφω τα μαλλιά μου πια. Για να καταλάβεις τι κατάσταση βρίσκομαι. Λείπει τηλεόραση. Εντάξει, με μια χαρά. Μου αρέσει με τηλεθέατρια πλέον. Ο κύριος Χαρισόπουλος, πρώην συνεργάτη σας στο Shopping Star, είπε ότι η αλλαγή που έγινε δεν έκανε καλό στο πρόγραμμα. Είπε έτσι, όντως. Ναι, με την αποχώρηση. Γιατί να είναι άλλα και να είναι άλλα. Όχι, αυτό. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ηλιάνα Παπαγιώργιο, αλλά είπε ότι η αλλαγή δεν έκανε καλό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ τιμητικό και γλυκό. Βέβαια, χαίρομαι που είπε και πολύ ωραία λόγια για τη συνεργάτηδά του αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν έχει συνηθίσει κάτι και αλλάζει, μπορεί να πάει καλά, μπορεί να πάει κακά, συμβαίνουν αυτά. Σα λείπει το Shopping Star? Το κλείσα αυτό το κομμάτι. Τον έκλεισα αυτό το κύκλο. Πολύ καιρό πριν. Έχει κλείσει για εσάς και ο κύκλος του GNTM, γιατί ακούγεται ότι θα επιστρέψει. Κλείσαν αυτοί οι κύκλοι. Τους έκλεισα, τους άφησα πίσω μου με αγάπη, με σεβασμό και μόνο με καλά συναισθήματα. Επομένως, ιδανικά, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε εσείς να κάνετε, αν και εφόσον επιστρέψετε τη νέα σεζόν? Αυτό που κάνω τώρα. Τα παιδάκια μου, να βλέπω τους φίλους μου, τα δικά μου πράγματα. Μέλλον θα αργήσουμε να δούμε την επιστροφή σας τηλεοπτικά. Κοίτα, δεν μπορώ να σας δώσω χρονικό όριο και περιθώριο. Θα δούμε. Δεν βιάζομαι, δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα και στα σκαριά. Θα δούμε.